χρόνια διαμορφώθηκαν οι όροι της Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, της ΔΥΤ δηλαδή, και επελέγει η Τέρνα ως ανάδοχος του έργου ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων περιφέρειας Πελοποννήσου. Το γεγονός γιορτάστηκε στις 29 Ιουλίου του 2013 στην έδρα της περιφέρειας σε πράσινο γάλαζο φόντο με τη συμμετοχή 5 υπουργών της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, την Τέρνα, την Περιφερειακή Αρχή Ταντούλη και τις δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Χθες, 14 Ιουνίου 2018, είχαμε νέους πανηγυρισμούς στην έδρα της περιφέρειας, αυτή τη φορά σε ροζ αριστερό φόντο. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που έχει επιλεγεί για να τελειώσει τις βρώμικες δουλειές, ολοκλήρωσε το έγκλημα της παράδοσης της διαχείρισης των απορριμμάτων της περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τέρνα και έγινε η υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ. Συμμετείχαν η κυβέρνηση με τον κύριο Πιτσόρνα, γνωστό αριστερό οπορτουνιστή από τα γενοφάσια του, που ανακάλυψε τώρα στα γεράματα τα καλά των ΣΔΙΤ που εφαρμόζουν οι καπιταλιστές από τον περασμένο αιώνα. Συμμετείχε η Τέρνα, η Περιφερειακή Αρχή Τατούλη και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής τώρα, στην περιφέρεια και τον φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, το γνωστό ΦΟΣΔΑ. Η σύμβαση που υπέγραψαν περιέχει ακριβώς τους ίδιους όρους που διασφαλίζουν υψηλή εγγυημένη κερδοφορία στην Τέρνα για 28 τουλάχιστον χρόνια, που σημαίνει ότι κάθε χρόνο δεκάδες εκατομμύρια ευρώ θα βγαίνουν από τις τσέπες των λαϊκών στρωμάτων της Πελοποννήσου για να τροφοδοτούν τα κέρδη της εταιρείας, ενώ μεγάλες θα είναι και οι συνέπειες από το περιβαλλοντολογικό κόστος του έργου. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι ανεξάρτητα από το ποιο αστικό κόμμα είναι στην κυβέρνηση, οι σχεδιασμοί που υπηρετούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων υλοποιούνται απαραίτητα. Παρά τα πολλά και μεγάλα νομικά προβλήματα, παρά τις δίκες που εκκρεμούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τα σχέδια παράδοσης της διαχείρισης των απορριμμάτων στο μεγάλο κεφάλαιο προχωρούν όπως συμφέρει τους καπιταλιστές. Δεν κουλάνε ούτε και σε πλαστά και μαϊμού συμβόλαια. Όταν χρειαστεί, λύνουν τα προβλήματα της γης με τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις. Το έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων της περιφέρειας Πελοποννήσου είναι ξεκάθαρα αντιλαϊκό. Είναι αντιοικονομικό και κοστοβόρο, αφού στην πρίκα των 174,1 εκατομμυρίων ευρώ της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ πρόσθεσε άλλα 103,35 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αντιπεριβαλλοντολογικό, αφού το 52% των απορριμμάτων που θα πηγαίνουν στην Τέρνα θα θάβονται και το μεγαλύτερο μέρος από το υπόλοιπο 48% θα γίνεται απορριμματοφόρο καύσιμο, δηλαδή καύσιμο από σκουπίδια. Ανοίγει την πόρτα στην καρκινογόνο καύση και έχει ορθάνυχτο το δρόμο να έρθουν στην Παλαιόπονη και τη Μεγαλόπολη όχι μόνο τα σκουπίδια ολόκληρης της περιφέρειας Πελοποννήσου αλλά και από τη Δυτική Πελοπόννησο και ιδιαίτερα από την Αττική. Το εργοστάσιο και ο χώρος ταφής απορριμμάτων στη σκάλα Λακωνίας έχει χωροθετηθεί πάνω στο σημαντικότερο υδροφόρο ρήτα της νότιας Πελοποννήσου και ας έχει κηρυχτεί προστατευόμενος από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων. Στην Καλλιρόη της Μεσσηνίας αυτές οι εγκαταστάσεις είναι πάνω σε σεισμογενές ρήγμα. Το έργο αυτό είναι ληστρικό, αφού τα λαϊκά στρώματα της Πελοποννήσου για κάθε τόνο απορριμμάτων που θα πηγαίνουν στην πόρτα της Τέρνα θα πληρώνουν 100 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ, συν το κόστος μεταφοράς, συν ρήτρες ποιότητας και ποσότητας, συν το ΦΠΑ για όλα αυτά που σας ανέφερα και όλα αυτά επί 28 χρόνια. Συμμάχους σε αυτή την προσπάθεια, οι κυβερνήσεις και το μεγάλο κεφάλαιο έχουν και τις δημοτικές αρχές Πελοποννήσου. Συμφωνούντες και διαφωνούντες, δήμαρχοι, όλοι προωθούν την ιδιωτικοποίηση στην καθαριότητα και δουλεύουν για τα σχέδια της Τέρνα. Αυτοί που ξυφουλκούσαν παλαιότερα έχουν σιωπήσει, το έχετε κι εσείς πιστεύω διαπιστώσει εδώ και καιρό, ή τώρα ψελίζουν, ψιθυρίζουν ότι παλεύουν για την ενδιάμεση προσωρινή διαχείριση, δηλαδή να φτιάξουν με λεφτά των Δήμων εγκαταστάσεις που θα πάνε πρίκα στην Τέρνα. Μόνη φιλολαϊκή διέξοδος είναι η διαχείριση των υπορριμμάτων να γίνεται μέσα από ενιαίο δημόσιο φορέα, χωρίς καμιά ανάμειξη ιδιωτών, για να μπορούν οι Δήμοι να κάνουν τη διαχείριση προς όφελο των Δημοτών.
Όταν λέμε δημόσιο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, εννοούμε 100% δημόσιο, όπου όλες οι υποδομές, τα εφόδια, τα πάντα θα ανήκουν στο κράτος, χωρίς καμιά επιβάρηση των δημοτών, με μόνιμο προσωπικό, με πλήρη δικαιώματα. Ο φορέας αυτός θα κάνει τις χωροδοτήσεις με επιστημονικά κριτήρια, για να μην υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Καλούμε τα λαϊκά στρώματα της Πελοποννήσου να βγάλουν τα αναγκαία πολιτικά συμπεράσματα, να εγκαταλείψουν μαζικά ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΛ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής, και τα στερήματά τους του Δήμου στην περιφέρεια. Να συσπηρωθούν μαζί μας για να χτίσουμε τη μεγάλη λαϊκή συμμαχία των κοινωνικών δυνάμεων ενάντια συνολικά στην αντιλαϊκή τους πολιτική, για να γίνει ο λαός μας νοικοκύρης στον τόπο του.